πάρουμε έτσι, εδώ και δύο μέρες υπάρχει μια ακρότατη, ας το πω έτσι, σφοδρή, ένα μπαράζ επιθέσεων για το θέμα του κυρίου Πολάκη. Παρότι για να το ξεκινήσω εγώ και όχι εσύ, που κάνεις την εκπομπή σου με τον σωστό τρόπο, λέω το εξής, επειδή το ανέφερες προηγουμένως. Τυπικά και νομικά δεν υφίσταται κανένα θέμα. Ωραία, πριν πάω στην ουσία, για τα 100.000, ήθελα να ρωτήσω αν χάνεται η ουσία και δεχόμενος και το δίκαιο, και το δικαίωμα κάποιος να παίρνει ένα δάνειο όταν έχει εγγυήσεις. Και εγώ κατατάσσω τον κύριο Πολάκη στους ανθρώπους της μεσαίας τάξης. Δεν είναι ούτε πλούσιος, ούτε φτωχός βέβαια. Είναι μια οικογένεια που τέλος πάντων είχε κάποια εισοδήματα. Κάποια στιγμή μπορεί να χρειάστηκε να συμπληρώσει ένα άλλο δάνειο που έχει πάρει. Είναι ιστορίες βγαλμένες από την καθημερινότητα, μπορώ να το διαβεβαίωσω και εγώ. Ναι, πάντως, επειδή είναι ο κύριος Πολάκης είναι υπουργός τώρα. Που ισχυρίζεται ότι έχει ο κύριος Πολάκης και νομίζω ότι το λέει και η ίδια η δανείστρια τράπεζα, το λέει και η ίδια η τράπεζα της Ελλάδος, ότι δεν υπάρχει κάτι επιλείψιμο. Εάν το δίκαιο χάνεται με αυτή την καταγραφή της τηλεφωνικής συνομιλίας που είχε ο κύριος Πολάκης με τον διοικητή της τράπεζας της Ελλάδας. Αν είναι δηλαδή ορθός τρόπος αυτό για να διεκδικήσει το δίκαιο σου. Ας το ξεκαθαρίσουμε από την άποψη, το είπες και εσύ, το προσπάθησα και εγώ λίγο πριν. Το θεσμικό, το νομικό και το τυπικό δεν έχει ζήτημα. Έχει όμως ένα ζήτημα η ουσία της κατάστασης, για να το πω ως πολίτης περισσότερο. Εγώ στη θέση του κυρίου Πολάκη δεν θα είχα πάρει δάνειο. Παρακαλώ να αλλάξουμε τη φωτογραφία κάτω, συνάδελφοι, αφορά σε άλλη ιστορία. Γιατί στην πραγματικότητα, όποια και να ήταν η οικονομική πίεση κτλ., νομίζω υπήρχαν τρόποι να βρεθούν άλλοι αντιμετωπίσεις των οικονομικών. Δεν θα μπω στα οικογενειακά του κυρίου Πολάκη, παρότι σέβομαι τις προσπάθειες που έχει κάνει, το έχω ξαναπεί μαζί με τον κύριο Ξανθό στο Υπουργείο Υγείας. Αλλά τώρα δεν μιλάμε γι' αυτό. Και ξέρει ο κύριος Πολάκης με τα μέτωπα που έχει ανοίξει προσπαθώντας για το καλύτερο στο Υπουργείο Υγείας και για την αντιμετώπιση με το δικαστικό τρόπο σωστά των εκκρεμωτήτων, των σκανδάλων και των ευθυνών των όποιων παραγόντων, είτε σε υπουργεία, είτε σε διοικήσεις, είτε σε χειρισμούς με τα φάρμακα κτλ. Μην μπούμε τώρα σε αυτό το θέμα. Ξαναλέω, εγώ στη θέση του κυρίου Πολάκη δεν θα είχα πάρει δάνειο, ακόμα και αν μου το έδινε η Attica Bank ή δεν ξέρω εγώ η Εθνική Τράπεζα κτλ. Βεβαίως ο ίδιος επέλεξε, τυπικό και νομικό θέμα δεν έχει. Και νομίζω, όπως έχω ξαναπεί και άλλες φορές, επειδή γράφει πολλά tweet και βιάζεται πολλές φορές, είναι και πολύ έτσι βολονταριστή σε μερικά ζητήματα, πέφτει σε μερικά ζητήματα. Δηλαδή, νομίζω ότι τη μίλησε με τον κύριο Στουρνάρα, εντάξει, ήθελε να το επικοινωνήσει. Γιατί ήταν αυτός ο σωστός τρόπος να αντιμετωπίσει αυτό το θέμα, δεν το καταλαβαίνω. Είχε όλους τους τρόπους. Την κριτική στον κύριο Στουρνάρα και η κυβέρνηση και πολλές άλλες πλευρές και εμείς ως δημοσιογράφοι για μια σειρά θέματα την έχουμε κάνει. Δημήτρη, θα ήθελα λίγο να διευθυνήσω σε ό,τι μας αφορά το εξής. Για φανταστείτε ο κάθε υπουργός να παίρνει το Στουρνάρα για τα δικά του ζητήματα. Επειδή και με ένσταση από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία σε σχέση με το κατά πόσο είναι νόμιμο αυτό το πράγμα να καταγράφεται και να παρουσιάζεται στη δημοσιότητα, αφού υπάρχει αυτός ο ισχυρισμός. Και επειδή και εγώ έχω ζήτημα με αυτό, εγώ αρνούμαι να αναπαράξω. Για το θέμα της συνομιλίας. Εγώ αρνούμαι να αναπαράξω σχετική τηλεφωνική συνομιλία. Δεν θα κάνω αυτό που λέμε κάρτες και όλα αυτά. Θα περιοριστώ λίγο. Έχουμε το δεδομένο. Ναι. Έχουμε το δεδομένο, το λέω δημοσιογραφικά, για όσους μας βλέπουν, εσύ είσαι επαγγελματίας δημοσιογράφος, ότι ο ίδιος ο κύριος Πολάκης επιβεβαίωσε μετά το δημοσίευμα στην ιστοσελίδα. Ναι. Αυτά. Άρα, μάλλον λέω εγώ, η εφημερίδα επικοινώνησε με τον κύριο Πολάκη. Προφανώς. Απλά λέω ότι επειδή οι διάλογοι αυτοί αφορούν και σε ένα άλλο πρόσωπο, το οποίο ηχογραφήθηκε, δεν θα ήθελε να δημοσιοποιηθεί αυτή η ιδιωτική συνομιλία. Χωρίς την ρητή σου συμμετοχή και εσύ και εγώ αύριο που θα μιλήσουμε στο τηλέφωνο, αν βγάλεις τι είπαμε στο τηλέφωνο, χωρίς να έχουμε συνεννοηθεί για οποιοδήποτε θέμα, είναι άλλη αντιμετώπιση. Υπάρχει θέμα εκεί. Θα αρκεστώ στην τελευταία ανάρτηση του κυρίου, του πολυγραφότητα του κυρίου Πολάκη στο Facebook, σε σχέση με όλα όσα προηγήθηκαν, τις εξηγήσεις από την Attica Bank, από την ίδια την Τράπεζα της Ελλάδος, μετά την έκτακτη συνεδρία που είχαν για το θέμα και την απόφανσή της ότι δεν υπάρχει ζήτημα, την τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Στουρνάρα, έρχεται πριν από περίπου 6-7 ώρες, ο αναπληρωτής Υπουργός Υγείας και γράφει αυτά στην προσωπική του σελίδα στο Facebook. Και τώρα, παλικάρια των βόθρων της ενημέρωσης, εντός εισαγωγικά, έχει κάποια ορθογραφικά, που βγάλατε τη ψυχή σας στη χολή δύο μέρες, πιείτε την πορτοκαλάδα σας και τώρα, κύριε Αρχιτραπεζίτα, θα περιμένω τρεις μέρες να ελέγξετε και τα δάνεια που σας είπα στο τηλέφωνο. Και αναφέρετε στα δάνεια των κομμάτων και σε όλη αυτή την ιστορία. Μετά, αν δεν θα έρθω από εκεί να κουβεντιάσουμε από κοντά, η δολοφονία χαρακτήριο, η αλήθικη επίθεση εναντίον σε μένα και στην οικογένειά μου που εκτελήθηκε αυτές τις μέρες από όλο το σύστημα της διαπλοκής. Δεν θα περάσει έτσι απλά, κύριε Στουρνάρα. Έχετε ευθύνη να ελέγξετε με τον ίδιο τρόπο που κάνατε για μένα και τα άλλα τέσσερα δάνεια που σας είπα καταρχήν. Αναφέρετε στον κήρυκα των Χανίων, την εφημερίδα, και το δάνειο Μητσοτάκη, τα δάνεια των κομμάτων
τα προσωπικά δάνεια της κυρίας Σπυράκη και του κυρίου Άδωνη Γεωργιάδη και άλλες ιστορίες, Δημήτρη. Ακούστε με λίγο. Το πώς οι πολιτικοί στο παρελθόν, και όχι μόνο πολιτικοί, και εκδότες και δημοσιογράφοι, πήραν υπερβολικά έως αερολογικά, να μην πω άλλες κουβέντες, δάνεια, γιατί άλλοι έχουν πεθάνει τώρα και προσφάτως κλπ. Να μην πω τώρα και άλλες ιστορίες, δεν θέλω να ανοίγω εγώ τα δικαστικά. Κρίνονται, να το πω έτσι. Και η δικαιοσύνη ας τα κυνηγήσει. Εν προκειμένου πάντως, εγώ θέλω να θυμίσω, με εντυπωσιάζει πράγματι η ταχύτητα για την έρευνα του δανείου του κυρίου Πολάκη, αλλά δεν έχω ένα πρόβλημα. Ούτε πάω να εξομοιώσω και να ζυγίσω, όπως έλεγε για το προηγούμενο θέμα. Είναι λάθος που κάνει ο κύριος Πολάκης όταν γενικολογεί. Διαβάσατε προηγουμένως την ανακοίνωση, όταν λέει γενικά. Το γενικά δεν μ' αρέσει. Όταν κάνει επίθεση στο Στουρνάρα, έστω και ως Πολάκης, παρότι βλέπω μία ταχύτητα και εκεί, θα ήθελα να είναι πολύ πιο προσεκτικός. Δεν σημαίνει ότι είναι, τουλάχιστον είναι συγκεκριμένο. Λέω κι εγώ, κρίνω τη Δώρα ότι έκανε αυτό το λάθος κατά τη γνώμη μου. Και μου απαντάει η Δώρα. Άλλο αυτό, και άλλο να λέω όλοι οι δημοσιογράφοι, δεν ξέρω εγώ, τα κανάλια γενικώς κτλ. Καταλαβαίνω τώρα και την ανάγκη του κυρίου Πολάκη να απαντήσει, επειδή ξεκίνησε το δημοσίευμα από την Κυριακή στην Κυριακάτικη Εφημερίδα στο πρώτο θέμα, έτσι δεν είναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο τρόπος της απάντησης, ξαναλέω. Και επειδή και δίκιο να έχει, μάλλον το χάνει σε μερικά ζητήματα, λέω με τέτοιους χειρισμούς. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ ως πολίτης και ως δημοσιογράφος. Και επαναλαμβάνω για να είμαι σαφούς σε όσους μας βλέπουν, επειδή υπάρχει η παλιά ιστορία, θεωρώ έντιμο τον κύριο Πολάκη. Αλλά σας ξαναλέω ότι στη θέση του δεν θα είχα πάρει το δάνειο. Μάλιστα. Για να μην πάμε στη συζήτηση. Και μιας και μιλάμε για απαντήσεις. Επίσης, η Attica Bank, η Attica Bank έχει, είναι αλήθεια, έχει την προηγούμενη ιστορία, εγώ δεν την ξεχνάω, και ως δημοσιογράφος πολύ περισσότερο, που νομίζω καθ' υπερβολή και πολύ βεβαιασμένα. Η οποία λέγεται από την Τράπεζα της Ελλάδος, η οποία δεν ελέγχει τις συστημικές τράπεζες, σύμφωνα με τη δήλωση, όχι, έτσι είναι, από τον κύριο Στουρνάρα. Τώρα, να δούμε λίγο την απάντηση της Νέας Δημοκρατίας, και έχει νόημα και αυτό, για όλη αυτή την ιστορία. Δεν υπάρχουν πια λόγια για να περιγράψει κανείς την κατάδεια που οδηγεί την Ελλάδα η κυβέρνηση Τσίπρα. Ο Παύλος Πολάκης, ζηλεύοντας τις πρακτικές του Γιάννη Κλουζό Βαρουφάκη, αποπειράθηκε σήμερα να εκβιάσει, χθες δηλαδή, τον κεντρικό τραπεζίτη της Ελλάδας, ηχογραφώντας μια τηλεφωνική συνομιλία τους. Η είδηση είναι ότι ο κύριος Τσίπρας εξακολουθεί να καλύπτει τον ανεκδίγητο υπουργό του, ενώ μετατρέπει την Ελλάδα σε μπανανία. Ιστερόγραφο, θα έχει ενδιαφέρον αν η δικαιοσύνη δεν παρεύει ούτε καν σε αυτή την εξώθαλμη κακογερματική ενέργεια. Και μιας και μιλάμε για παρέμβαση της δικαιοσύνης, αγαπητέ Δημήτρη, να πούμε ότι είχαμε παρέμβαση από την εισαγγελία του Αρείου Πάγου στο θέμα των μιζών, των κομμάτων, για την ιστορία του Τσουκάτου και της απολογίας του. Προφανώς η Νέα Δημοκρατία βλέπει μόνο το ένα θέμα που είναι η τρίχα, ας το πούμε έτσι, ακόμα και αν θεωρήσουμε ότι υπάρχει, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το θέμα της τριχιάς που εκκρεμεί. Και το ξέρουμε ότι εκκρεμεί όχι απλά δικαστικά, το λέω πρώτα πολιτικά και μετά δικαστικά. Και ευτυχώς μετά την τελευταία παρουσία, είναι κατηγορούμενος ο κύριος Τσουκάτος, έτσι, για να μην νομίζουμε ότι είναι σαν και εμένα ή σαν και εσένα, ξαναλέω, η τοποθέτηση του λοιπόν μέσα στο δικαστήριο άνοιξε μια σειρά ζητήματα. Για τα οποία ούτε εκεί είδαμε πολιτικές απαντήσεις για τους εμπλεκόμενους φοδρός, όπως ο πάλι ποτέ πρωθυπουργός και άλλοι πολλοί. Αλλά νομίζω ότι και στο επικοινωνιακό πεδίο η Νέα Δημοκρατία και άλλες πλευρές, αυτό που είπα πριν, κάνουν ένα μπαράζ βομβαρδισμού για το θέμα του κυρίου Πολάκη, που εν προκειμένου δεν έχει ούτε offshore, να το πω έτσι, ούτε δεν ξέρω εγώ τι, παράνομο δάνειο, αλλά είπα και τη διαφορά μου. Και από εκεί και πέρα δεν μιλάει για τα άλλα ζητήματα που ήταν πιο μίζωνα και οδήγησαν με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στη μη αξιοπιστία της πολιτικής, που και αυτό βαρύ θέμα είναι και παραμένει στη χώρα μας. Και βέβαια στη χρεοκοπία, και βέβαια στη χρεοκοπία της χώρας. Και όχι μόνο για αυτά. Μην Δημήτρη, πιάσω τώρα τα πάντα εξοπλισμούς. Πριν σε ευχαριστήσω, γιατί ιστορίες. Θα πρέπει να δούμε και τη χθεσινή μέρα, έτσι πως διανύθηκε στην γειτονική χώρα, στην πρωτεύουσα της Βόρειας Μακεδονίας, τα Σκόπια. Να πούμε ότι είχαμε και απάντηση σε αυτό που είχε πει ο κύριος Δυτζικώστας για το αν θα αλλάξει όχι η σήμανση στο δρόμο προς την γειτονική χώρα, προς τα Σκόπια, προς την Βόρεια Μακεδονία, ότι δεν θα ασχολούμαστε δεν με είναι Καταλωνία η κεντρική Μακεδονία. Mm-hmm. Δεν είναι Καταλωνία, δεν είναι αυτόνομη περιοχή, είναι περιφέρεια της χώρας μας. Να προσέξει ο κύριος Δυτζικώστας ως περιφέρεια. Ποια είναι τα θεσμικά του και τα δημοκρατικά του δικαιώματα και ευθύνες. Νομίζω ότι υπερβάλλει. Αλλά επιτρέψτε μου, επειδή μιλήσαμε πριν για το θέμα γενικά του μπαράζ, της σκανδαλολογίας ή των θεμάτων που υπάρχουν και των επιθέσεων, να σας πω ένα χθεσινό. Στη γειτονική μας χώρα συνελήφθησαν και μπήκαν σε κατοίκον περιορισμό οι γονείς του πρόσφατα, μέχρι πρόσφατα, πρώην Πρωθυπουργού κυρίου Ρέντσι. Δεν ξέρω αν το έχετε παίξει, δεν έχω δει όλα τα θέματα σήμερα. Το έχουμε δει, αλλά και αυτό. Αυτό, αν δείτε τον ιταλικό τύπο, που αν είχε συμβεί εδώ, έτσι, δεν λέω τώρα για όλες τις εφημερίδες, αλλά πάρα πολλές, μην πω για τα κανάλια, τι θα γινόταν, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Αν οι γονείς, δεν ξέρω εγώ, οι δικοί μου, να το πω έτσι, επειδή έχω μια ευθύνη στην αυγή κτλ. Και δεν νομίζω ότι γίνεται αυτό ο σαματάς, να μην το πω έτσι, και ο σεληνιασμός που είπα πριν λίγο περιπεκτικά, με πολύ μικρότερα ζητήματα εδώ. Και χάνουμε τα θέματα της πολιτικής που έθεσες πριν, γιατί βλέπουμε ότι μια κυβέρνηση προσπαθεί
να συνεχίσει το έργο της. Έχουμε το θέμα, παραδείγματος χάρη, που πρόσφατα ανακοινώθηκε, της συμφωνίας με τις τράπεζες για να λυθούν τα ζητήματα των δανειολήπτων, που νομίζω ότι ολοκληρώνεται και είναι σε καλή κατεύθυνση. Πάλιστα. Ρεαλιστική και για τους δανειολήπτες και για τις τράπεζες και πολύ περισσότερο που αγωνιούν οι πολίτες για τις 120 δόσεις που έρχεται και αυτό. Το λέω δηλαδή για να δούμε την δυσαναλογία, τουλάχιστον εμείς να μείνουμε λίγο πιο ψύχρεμοι, να τα συζητάμε όλα όπως κάνεις και εσύ σήμερα. Και δεν γίνεται αυτή η συζήτηση σε όλα τα μέσα. Και εδώ αρχίζει να υπάρχει ένα μεγαλύτερο θέμα, πώς θα συζητήσουμε όλη τη δουλειά που κάνουμε, όπου και αν την κάνουμε. Πολύ σωστή επισήμανσή σου. Σε ευχαριστούμε για μια ακόμη φορά και που ήσουν συνεπέστατο στο ραντεβού. Και εγώ ευχαριστώ. Καλές προσπάθειες. Και στηρίζουμε τις προσπάθειές σας. Για εμάς, για την επικοινωνία και φυσικά για την ΕΡΤ3. Η ΕΡΤ3 που...